Λοιπόν, πάμε γρήγορα στην Αλήφη Μιχαηλίδου που μας περιμένει για τα αθλητικά μας, το κορίτσι μας. Και... Καλημέρα. Καλημέρα. Και είναι και ανοιξιάτικα αντίπετ. Είπαμε, δεν θέλουμε να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι. Όχι, αφού τα αποκλεί έρχος. Ανεβεί η δημοκρασία. Αν και εσύ με τον Θόδωρο είσαστε πρωτοπόροι στην υποδοχή των Χριστουγέννων. Και στην προετοιμασία των Χριστουγέννων. Άρα, είμαι, από την άλλη εβδομάδα ετοιμάσου σιγά-σιγά. Φαντάζομαι, δεν θα τα λέμε. Σιγά-σιγά κοντά είμαι, θα σε ενημερώσω. Βρε, όλες οι εποχές του χρόνου είναι ωραίες, αρκεί να ξέρεις να τις ζεις. Ναι, αλλά η Έλβη στολίζει από τον Οκτώβριο, για παιδί μου, και καλά κάνει. Και πολύ ακόμα, όχι μόνο η Έλβη. Από τον Οκτώβριο. Εγώ και τα Χάροντζ. Από τον Οκτώβριο στολίζεις. Από τον Οκτώβριο, αλήθεια. Που του αρέσουν. Από τον Οκτώβριο, αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Άρα εντάξει, είναι υπερβολικό. Ναι, ναι. Ο Άκης, το έχουμε συζητήσει. Αν αγαπάς τα χρήματα, τα αγαπάς, παιδί μου. Πάμε. Άμα είναι να το ζήσεις, το ζεις. Σωστά. Πάμε να δούμε τώρα τα αθλητικά. Ξεκινάμε λοιπόν με ποδόσφαιρο, γιατί χθες είχαμε βραδιά Champions League. Και τι match. Στο Anfield, η Liverpool υποδέχθηκε τη Μίλαν σε ένα χορταστικό παιχνίδι. 3-2 έληξε με συνεχείς ανατροπές. Βλέπουμε κατάμεστο το Anfield από Άγγλους οπαδούς. Σα ψέματα θέλω. Πραγματικά, επιστρέψαμε στην πρόκρονη εποχή. Κόκκινοι μπήκαν πολύ δυναμικά, προηγήθηκαν με αυτογκόλ του Τομόρι μετά από σουτ του Αλεξάνδερ Άρνοντ που κόντραρε. Όμως ο 42 ο Ρέμπιτς με ωραίο πλασέ έκανε το 1-1. Δύο λεπτά αργότερα ήρθε και η ολική ανατροπή. Στο 2-1, Μπραχίμ Ντίαθ δίνει το προβάδισμα στην Μίλαν. Τώρα, με το καλημέρα του δευτέρου ημιχρόνου, ο Σαλάχ, με πλασέ και πάρα πολύ ωραία συνεργασία με τον Οριγκή, κάνει το 2-2, φέρνει το μάτς στα ίσα και τη νίκη στους Reds δίνει στο 61ο λεπτό με αυτή τη φωτοβολίδα ο αρχηγός του, ο Χέντερσον. Πάμε τώρα στο Μιλάνο, όπου έκλεψε τη νίκη κυριολεκτικά στο 90 η Real από την Ίντερ. Αυτό είναι το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση, 1-0, ήρθε στο 90ο λεπτό. Φοβερό, να βάζεις το 90ο λεπτό γκολ. Εκεί που δεν τέλειωσε. Εκεί που πιστεύεις ότι το έχεις κρατήσει το 0, τρως το γκολ και χάνεις τον βαθμό τον πολύτιμο για το Champions League. Είναι και η μαγιά του ποδοσφαίρου. Και βλέπουμε όμως, και ένα ωραίο πανοραμικό πλάνο του τέρματος. Πάμε τώρα στο Βέλγιο, όπου είχαμε το ντεμπούτο, το ευρωπαϊκό ντεμπούτο του Μέση με την φανέλα της Παρί, το οποίο ωστόσο δεν συνοδεύθηκε, να το ο Λιονέλ Μέση, δεν συνοδεύθηκε με νίκη. Γιατί Μπριζ και Παρί ήρθαν ισόπαλες 1-1, θεωρείται γκέλα αυτό για την Παρί. Ο Άντερ Ερέρα άνοιξε για τους Παριζιάνους το σκορ, όπως είδαμε εδώ. Όμως ο Βάνεκιν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ισοφάρισε στο τελικό 1-1. Μάλιστα στο 29ο λεπτό ο Μέση είχε την ευκαιρία να σκοράρει, αλλά το δοκάρι τον σταμάτησε και δεν ξεκίνησε, δεν άνοιξε έτσι τον λογαριασμό με τη νέα του ομάδα. 1-1 η Παρί με την Μπριζ. Σήμερα έχουμε δύο ευρωπαϊκά μάτς με ελληνικό αέρα, με ελληνική χρειά. Πρεμιέρα απόψε λοιπόν για τον ΠΑΟΚ στους ομίλους του νεοσύστατου Conference League. Αντιμετωπίζει στο Γιβραλτάρ στις 8 παρατέταρτο την Lincoln. Είναι μια ομάδα η οποία δεν είναι σε υψηλό επίπεδο, για να καταλάβετε. Έχει πολύ χαμηλό budget και οι παίκτες της κάνουν άλλες δουλειές. Έχουν πυροσβέστες, αστυνομικούς. Ναι. Είναι, δεν είναι η βασική τους, ακριβώς, δεν είναι η βασική τους ασχολία το ποδόσφαιρο. Ωστόσο, ο Ρασβάν Λουτσέσκου τόνισε ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή να γυρίσει ο δικέφαλος στη Θεσσαλονίκη πάση θυσία με την νίκη, να μην φυσυχάσουν οι παίκτες με όλο αυτό ότι είναι πιο χαμηλή δυναμικότητας η ομάδα. Μην γίνει καμία γκέλα. Πρέπει οπωσδήποτε να έρθει ο δικέφαλος πίσω στη Θεσσαλονίκη με το τρίποντο. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Ρουμάνος τεχνικός του ΠΑΟΚ σε συνέντευξη τύπου. We must be very focused with good motivation. We are coming also after a very bad result, so we need the victory tomorrow at any cost. We are prepared for this, and yes, in the group stage there are just 6 games, and you cannot afford, if you want to do something important, to lose points on the road. Μάλιστα. Πρεμιέρα απόψε και για τον έτερο εκπρόσωπο της χώρας μας σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, τον Ολυμπιακό, στους ομίλους του Europa League. Υποδέχεται στις 10 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στην Adverb για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Europa League. Θέλει και ο Ολυμπιακός να ξεκινήσει με το δεξί. Προέρχεται και εκείνος από ισοπαλία με τον Ατρόμητο στο πρωτάθλημα. Και να ακούσουμε τη δήλωση ο Πέδρο Μαρτίνς για το παιχνίδι το απόψινο. E nós queremos dar um salto qualitativo de acordo com aquilo que temos vindo a produzir nos últimos jogos e, acima de tudo, ser. Cadê a epitafia?
Σου κοιτάει λίγο περίεργα η Ευρωπαϊκή. Μ' αρέσει η προφορά τη πολύ. Μ' αρέσει πολύ ξένες γλώσσες, το ξέρεις αυτό. Οπότε μ' αρέσει πολύ η βαριά η προφορά και είναι ιδιαίτερη, όντως. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε και στις δύο ομάδες. Χρειαζόμαστε βαθμούς. Ελπίζουμε να τις πάρουμε έξι. Καλημέρες. Καλημέρα. Καλημέρες. Καλημέρα.